Έπεσαν έξω. Εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτό που οργάνωσε ο Πίνο και η GPO και που παρουσιάσαμε στο ΜΕΚΑ. Αυτό στις 7 η ώρα είχαμε δύο λάθη. Mm-hmm. Το ένα λάθος αφορούσε την εκτίμηση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ, την οποία τη βλέπαμε στο 38 και κάτι, ενώ ήταν 36,6,7, δηλαδή μία μισή ποσοστιαία μονάδα λάθος, και στην εκτίμηση των λοιπών κομμάτων που τα βρίσκαμε στο 5% και πήραν 7,3. Γιατί έγινε αυτό? Πού έγινε το λάθος? Το πρώτο και τεράστια δυσκολία αφορούσε την εκτίμηση της αποχής. Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, δεν το φανταζόμασταν. Κατά τις 6 ώρα βρήκαμε ότι οι ψηφοφόροι δεν θα ξεπεράσουν τα 5.500.000, και σας θυμίζω ότι εκείνη την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών έλεγε ότι η συμμετοχή είναι παραπλήσια με αυτή του 2004. Παρόλα αυτά ήταν ένα πολύ σημαντικό λάθος και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε. Πρωτόγνωρο. Το δεύτερο είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, πιο αισιόδοξοι, προσέρχονταν να απαντήσουν. Βέβαια υπήρχε ένα βήμα, υπήρχε μια επιλογή, μια αντιπροσωπευτικότητα, αλλά πάντα κάποιες αντικαταστάσεις γίνονται. Ενώ αντιθέτως, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πήγαν σε ένα κλίμα ηττοπάθειας και σε ένα κλίμα αποφυγής του να απαντήσουν. Συγγνώμη, αυτό είναι οι ψυχαναλυτικοί λόγοι για τους οποίους έπεσαν έξω τα έξι πόρτ, δηλαδή οφείλονται στη χαρά των Πασόκων και στην λύπη των νοδημοκρατών. Το στατιστικό αποτέλεσμα έχει σημασία, τα δείγματα να είναι υπερμέτρως πασοκικά. Η υπόθεση που έγινε είναι ότι η αποχή ήταν αποχή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2007. Αυτό που έχω βρει μετά από πλήρη ανάλυση χθες και σήμερα είναι ότι η αποχή σε σύγκριση με τις βουλευτικές του 7 ήταν ισοκατανεμημένη ως προς την ψήφο, και επομένως η υπόθεση που κάναμε ότι είχαμε μια κυρίως νεοδημοκρατική αποχή ήταν λαθασμένη. Παρόλα αυτά, χθες έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και διατυπώνονται και κάποια σχόλια, δηλαδή κατά πόσο πρέπει κανείς να εμπιστεύεται τα exit polls. Ναι. Παρόλα αυτά, να πω ότι και ως προς το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπών κομμάτων είμαστε εντάξει, αλλά το βασικό στοιχείο είναι, και το λέγανε και οι Γάλλοι συνάδελφοι χθες, αρχίζετε να γίνεστε Ευρωπαίοι. Τεράστιες αποχές και στα exit poll αποκλίσεις σαν αυτές που βλέπουμε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου, εγώ ξέρω το εξής όμως, ως τηλεθεατής πια μιλώ και όχι ως μέρος αυτής και της. Και να πω και κάτι άλλο, Γιάννη, με συγχωρείς. Ναι. Και ακριβώς επειδή ξέραμε όλα αυτά τα προβλήματα, είχαμε ένα διπλό μηχανισμό ελέγχου. Και θυμάσαι πολύ καλά ότι 9 παρατέταρτο, και το είχαμε πει από τις 7. Σωστό, και μετά με τα πνευματικά το διορθώσαμε. Ότι η διαφορά είναι 4 με 4,5 μονάδες. Αυτό είναι το καλό. Και για να φτάσει η διαφορά αυτή στα επίσημα αποτελέσματα, περιμέναμε τις 4 ώρα το πρωί. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι βγήκαν 9 εταιρείες. Εγώ δεν ξέρω πού έγινε το λάθος, αν ήταν η αποχή, η συμμετοχή, τα μικρά, τα μεγάλα και τα απ' έξω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μερικά εκατομμύρια τηλεθεατές είχαν στις 7 η ώρα το βράδυ μια εντελώς διαφορετική εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος. Εντελώς διαφορετική αυτό εικόνα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σε πολύ μικρότερο. Τελικώς προέκυψε. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Μπορεί. Δηλαδή λέω, δεν υπάρχει εξής, καμία. Εγώ, ρωτώ, μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό. Όταν έχουμε να μετρήσουμε μια διαφορά. Όχι, γιατί όλοι... άσε να πω κάτι, να κάνω την ερώτηση και απαντήσεις. Εδώ είχαμε δε και μια εκλογή, μάλλον καθαρή. Όταν τελικά το ΠΑΣΟΚ είναι 4,3 μονάδες μπροστά, μάλλον καθαρή. Τι θα κάνουμε στις εθνικές εκλογές, όπου η διαφορά θα είναι μία και δύο μονάδες? Δεν θα προβλεφθεί από το exit poll. Καταρχήν, κύριε Χούκλη, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι καλείται επιτυχία στα exit polls και τι καλείται επιτυχία στις δημοσκοπήσεις, πριν φτάσουμε στο σημείο να προσδιορίσουμε το τι πέτυχε και τι λιγότερο πέτυχε. Θα πούμε ότι τα exit polls έχουν μία δύναμη να ερμηνεύουν πράγματα ή να προσδιορίζουν πράγματα. Και αυτό όταν έχουν τη δυνατότητα να έχουν γνώριμα σημεία αναφοράς, όπως είναι παραδείγματος χάρη το πώς ήταν η δομή των συμμετεχόντων στις εκλογές με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό το πράγμα αυτή τη φορά δεν υπήρχε, δηλαδή είχαμε ένα περίπου 48% αποχή, το οποίο είχε από κάτω μία πλήρη ασάφεια στο πώς είναι η δομή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν προσέρχονται να ψηφίσουν, και άρα τα exit polls δεν είχαν τη δυνατότητα να σταθμίσουν τα αποτελέσματα με ένα γνώριμο σημείο αναφοράς. Μιλάτε για αλλαγή στη συμπεριφορά, όχι στη συνήθεια προσέλευσης. Όχι, στο θέμα της προσέλευσης, όταν έχει μια αποχή 48%, δεν ξέρεις αυτό το 48% αν έχει αναλογική συμπεριφορά, ομοιογενή σε σχέση με το πώς είναι το σύνολο της χώρας, ή είναι από ένα κόμμα μόνο. Mm-hmm. Εδώ θα πούμε το εξής, ότι παρόλο που είχαμε αυτή τον άγνωστο παράγοντα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια κατάσταση transit,
Δηλαδή δεν είχαμε 48% αποχή την προηγούμενη φορά και 48% τώρα. Είμαστε σε μια μεταφερόμενη κατάσταση που στο ενδιάμεσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει μια αναφορά. Παρ' όλα αυτά, θα δείτε, αν παρατηρήσετε τα ποσοστά των exit polls, ότι το εύρος το οποίο δόθηκε έπιασε τα ποσοστά των κομμάτων. Αυτό το οποίο δεν πιάστηκε... Ναι, ήταν τόσο μεγάλο που ήταν λογικό θα σκεφτεί κανείς. Όχι, γιατί πάντα, αν δείτε το σφάλμα που δίνουν δείγματα της τάξης του 10 και του 12 και του 14.000, είναι της τάξης του συν πλην 1, συν πλην 1,5%. Αυτό το εύρος δώσαμε τώρα, όπως δώσαμε και τις προηγούμενες φορές. Αυτό το οποίο δεν ήταν εφικτό να πιαστεί, είναι ένα παράγωγο αποτέλεσμα των exit polls, που είναι η διαφορά. Η διαφορά όμως έχει πολλαπλάσιο στατιστικό σφάλμα μέσα από ό,τι έχει το απλό εύρος των ποσοστών. Και εκεί υπάρχει διαφοροποίηση, το οποίο οφείλεται στη μη διάθεση σταθερών σημείων αναφοράς για να κάνουμε τις αθμίσεις όπως κάναμε όλες τις προηγούμενες φορές. Θυμάστε πόσο πετυχημένα είναι τα exit polls στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ λέγαμε ότι τα exit polls προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτέλεσμα. Όταν έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις όσες ερωτήσεις απαιτούνται ή όσα σημεία αναφοράς μπορείς για να μπορέσεις να κάνεις σταθμίσεις. Επίσης, υπήρχε διαφορετικότητα στην ώρα προσέλευσης των ψηφοφόρων και στη δομή της. Παραδείγματος χάρη, το πρωί, στην πρώτη ζώνη του exit poll μέχρι τις 10 η ώρα, ενώ παραδοσιακά εκεί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ήταν πάντα παρόντες και έδιναν μια πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ως προς το τι ψήφισαν στις εκάστοτε προηγούμενες εκλογές, αυτή τη φορά αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν, σαν έβριμα, χωρίς προγενέστερη γνώση, δημιούργησε αστάθεια στο ποια στάθμιση θα μπορούσε κανείς να επιλέξει για να δώσει το αποτέλεσμα. Απολύτως έξω έπεσαν ανεξαιρέτως όλα τα exit poll που μετέδωσαν τα κανάλια στις 7. Όλοι οι δημοσκόποι με το κλείσιμο της κάλπης έδιναν διαφορές από 6 έως 7 μονάδες, πολύ μακριά δηλαδή από το 4,4% που ήταν τελικά η απόσταση των δύο μεγάλων κομμάτων. Το Star, χωρίς exit poll, αλλά με ψυχραιμία, προσέγγισε το αποτέλεσμα γύρω στις 9 το βράδυ. Ο μεγάλος ηττημένος των χθεσινών εκλογών ήταν χωρίς καμία αμφιβολία όλοι οι δημοσκόποι. Οι προβλέψεις τους στις 7 το απόγευμα όταν έκλεισαν οι κάλπες μόνο ως γκάφες μπορούν να χαρακτηριστούν αφού έδιναν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας από 6 έως 7 μονάδες. Τα επιτελεία των κομμάτων παρασύρθηκαν. Στην Υποκράτους μιλούσαν για συντριβή και στη Ριγίλιση κατήφια ήταν έκδηλη. Πρόκειται για μια μεγάλη και καθαρή νίκη του Πασόκ, όπως και αν διαβάσει κανείς τα αριθμητικά δεδομένα. Πρόκειται για μια νίκη που προϊονίζεται αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για μια συντριπτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας που βλέπει την εκλογική της βάση να αποσαρθρώνεται. Τα μηνύματα θα εξαχθούν επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν μπορούν να εξαχθούν προ της οριστικής μέτρης. Κοιτάξτε πόσο έξω έπεσαν τα περιβόητα exit poll όλων των καναλιών. Στην ΕΤΗ, MRB και η ΡΑΣ έδιναν διαφορά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Στο ΜΕΓΑ, η GPO 6,5%, στον ΑΝΤΕΝΑ, η Μέτρων Ανάλυση 6,4%, στον ΑΛΦΑ, η ΜΑΡΚ 7% και στο ΑΛΤΕΡ 6,3%. Γκάφα ολκής δηλαδή για όλους, εκτός από το ΣΤΑΡ, που δεν είχε τέτοια μέτρηση, αλλά λίγο πριν τις 9, προσέγγισε όσο κανένα άλλο κανάλι την πραγματική διαφορά. Αυτό που μας είπε και ο Σταμάτης πριν από λίγο, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν πέτυχαν, ας πούμε, τα νούμερά τους, τα exit port των άλλων σταθμών. Με τους υπολογισμούς που κάνει ο Σταμάτης αυτή τη στιγμή στο κοντρόλ και με την εμπειρία που έχει στα εκλογικά αποτελέσματα, Σταμάτη, δίνεις από 4,5% μέχρι 5% να είναι μπροστά το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά στη Νέα Δημοκρατία άρχισαν οι επικριτικές δηλώσεις για τις τάσεις τελεχών του Πασόκ με βάση τα exit poll. Έδειξαν μία αλαζονία, μία διάθεση ρεβανσισμού και μία θριαμβολογία η οποία δεν ταιριάζει με τα απόλυτα νούμερα και τα τελικά, τα οποία με μια εκτίμηση είναι τώρα πιο προσεγγίσιμα. Δεν υπάρχει ούτε κατάρρευση, ούτε συντριβή της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Πασόκ όμως λένε πως θα έπρεπε οι εταιρείες να είναι πιο προσεκτικές. Θεωρώ ότι θα έπρεπε και εκείνες να προσέχουν περισσότερο. Εμείς, όπως είδατε από την πρώτη στιγμή, δεν υιοθετήσαμε αυτή την προσέγγιση. Πήρκε μανία με τους δημοσκόπους είναι και σήμερα στην κυβέρνηση. Και οι κυβερνητικοί κύκλοι έλεγαν ότι οι χαμένοι και οι αποδοκιμασμένοι είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που με τρόπο επιλήψιμο και καταδικαστέο επιχείρησαν να στρεβλώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και σημείωναν πως γνωρίζουν απόλυτα την βαρύτητα της καταγγελίας τους. Μάλιστα, μίλησαν ακόμα και για πρακτικές καρτέλ. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ακόμα και για εναρμονισμένες πρακτικές αφού υπήρξαν πληροφορίες ότι οι εταιρείες συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
το αποδίδω περισσότερο σε ένα γενικό κλίμα το οποίο υπήρχε και σε αυτό που έβλεπαν, παρά σε οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας. Πάντως, διαψεύδεται η πληροφορία ότι στην κυβέρνηση σκέφτονται να αλλάξουν τον νόμο περί δημοσκοπήσεων κατά τις προεκλογικές περιόδους.